Μάριο, πριν πάει στη σχολή θέατρου, είχε περάσει από μια σχολή κομμωτική. Αυτό δεν το είπα. Δεν το λέω εγώ. Είχε περάσει, είχε προσπαθήσει. Ναι, πρέπει να έχει κόψει διάφορα αυτιά εδώ μέσα όταν ήταν μικρό. Έκανε δουλίτσε. Σερνότανε γενικότερα σε αυτό το κομμωτήριο εδώ πέρα. Οπότε κάποια στιγμή είπε και η Εύη, η μαμά, η γιαγιά μα, ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Θέλω να κάτσω. Βαρέθηκα. Θα το πάρει. Και το πήρε. Δεν μεγάλωσα εγώ με τη γνωστή μπάλα και μπράβο, που λένε τα αγόρια, ναι, όπως μεγάλωσε ο Μάριος. Γιατί ορίστε εδώ απέναντι είναι ωραίο το πάρκο, είναι πολύ ωραία. Οπότε εγώ θα το ήθελα πολύ αυτό για τον Αλέξανδρο. Τώρα, να μου πεις που λαβαίνει, να παίξει μπάλα με όλα αυτά που γίνονται και μαθήματα και... Τελειώνει δημοτικό φέτος. Ναι, ναι. Σε τι φάση? Ζεν εγώ. θα κάνω την αδιάφορη μάνα αυτή τη στιγμή, ότι όλα καλά. Δεν εύχεστε ποτέ μέχρι εδώ, ξέρεις. Πολύ συχνά. Και έλα πάρτο να το νιώσω. Παιδί μου, αυτό το ξέρεις, το εύκολο θα ήταν, πήγαινε στον πατέρα σου και μίλα, τώρα πάρε τον πατέρα σου, λέω τηλέφωνο. Μαθήματα και αυτά, κάθεστε από πάνω να διαβάσετε? Όχι πια. Κάθισα αρκετά χρόνια, τώρα πια δεν κάθομαι από πάνω, τώρα κάθεται ένας δάσκαλος από πάνω. Η μαμά είναι μαμά, δεν μπορεί να είναι και δασκάλα, δεν γίνεται. Πρέπει ορισμένα πράγματα να... Είναι πιο εύκολο για μια γυναίκα, για μια μάνα να μεγαλώνει αγόρι ή κορίτσι? Νομίζω ότι θα δυσκολευόμουν με κορίτσι. Γιατί μεγαλώνουν πιο γρήγορα τα κορίτσια. Τα αγόρια είναι λίγο μπουνταλάδες, είναι λίγο... Ξέρετε πώς είστε τώρα. Ζηλεύει καθόλου εσάς, γιατί είστε μια ωραία γυναίκα, σας θαυμάζει ο κόσμος. Πονήρο, γελάει από κάτω του. Κάνει πονηρό χαμογελάει και χαίρεται, νομίζω. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η δουλειά στο εξωτερικό, θα με ενδιαφέρουν άλλες δουλειές, αν μπορούσα να προκύψει κάτι άλλο. Θα το τολμάγατε? Εγώ ναι. Αλλά εγώ με ένα παιδί δεν θα το τόλμαγα, θα πήγαινα λίγο πιο σίγουρα. Θα πάω να ψαχτώ τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι, σε αυτή την ηλικία που είναι ο γιος μου. Να τρέχουμε σαν τους μουρλούς, ας πούμε, σαν έφηβους. Πολύ ωραία, θα το ήθελα πολύ αν ήμουν μόνη μου. Θα μου πει, δεν το έκανες πριν το κάνεις το παιδί. Εδώ, από τα πράγματα που μετανιώνεις στη ζωή, ας πούμε, τα βάζεις και αυτά στη σειρά. Κάνεις ένα δεύτερο παιδί και λες... Και λες τι, τώρα θαύτηκα, πέθανα.